Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την κυρία Στεφανία Τσακυράκη, Art and Book Therapist. Τα έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Να την καλησπερίσουμε, να την ευχαριστήσουμε. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ καλά, εσείς? Είμαστε μια χαρά. Όμορφο το μήνυμα το οποίο προκύπτει, αλήθεια είναι. Παίρνουμε πάσαρα από το βίντεο το οποίο παρακολουθήσαμε της Φίνος Φιλμ, το οποίο προκύπτει μέσα από τον εορτασμό για την ημέρα της μητέρας, σωστά? Μπορείτε να παραλάβετε την ερώτηση, γιατί δεν άκουσα, επειδή έχει λίγο θόρυβο απ' έξω. Είναι όμορφο το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από εορτασμούς όπως αυτός της ημέρας της μητέρας. Πράγματι, έχετε πάρα πολύ δίκιο. Μας υπενθυμίζουν ότι πρέπει να γιορτάζουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή η βάση σας που βρίσκεστε? Στο Παρίσι. Είστε στο Παρίσι και έχουμε και ένα νέο βιβλίο από σας, σωστά? Βεβαίως, το οποίο από χθες ξεκίνησε η προπαραγγείλα του. Η τέχνη του να είμαι εγώ. Και θέλω να ξεκινήσουμε λίγο... Να σας διορθώσω ότι η τέχνη μου να είμαι εγώ. Γιατί τέχνη μου... ότι ο καθένας... Σωστά. Η τέχνη μου να είμαι εγώ. Και αποτελεί μια τέχνη, σωστά, για τον καθένα από εμάς, να είμαστε ο εαυτός μας, χωρίς να έχω διαβάσει το βιβλίο, καθώς θα κυκλοφορήσει και θα διαδοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι μια τέχνη, σωστά, να μάθουμε τον εαυτό μας, να λειτουργούμε χωρίς ένα διαφορετικό προφίλ μπροστά μας. Ακριβώς. Είναι μια τέχνη. Προσωπικά θεωρώ ότι αν αξίζει να καλλιεργήσουμε μια τέχνη, αυτή είναι η τέχνη του να είμαι εγώ. Και λέγοντας είμαι εγώ, εννοώ το να φτάσουμε στο σημείο όχι απλώς να αναλαμβάνουμε την ευθύνη της ζωής και της ευτυχίας μας, αλλά να την απολαμβάνουμε πλέον. Η βασική έμπνευση... Η βασική έμπνευση, γι' αυτό και το βιβλίο ξεκίνησε το ταξίδι του εχθές, ήταν η προσωπική μου σχέση με τη μητέρα μου και η έμπνευση ήρθε πριν από 3 χρόνια, μία ημέρα μετά τη γιορτή της μητέρας, όπου είχα γράψει ένα κείμενο για τη μητέρα μου και εκεί πέρα συνειδητοποίησα ότι για πρώτη φορά βιώνω την αποδοχή στο πρόσωπο της μητέρας μου. Οπότε έτσι θέλησα να μπω λίγο βαθύτερα σε αυτό το βίωμα και αποφάσισα να μπω κι εγώ στα παπούτσια της, να δημιουργήσω κι εγώ κάτι από το μηδέν, όπως μια μητέρα όταν φέρει ένα παιδί στον κόσμο, χωρίς εμπειρία, και έτσι ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι της συγγραφής, αλλά και της φωτογράφησης, σε 23 διαφορετικά μουσεία της Ευρώπης, όπου αποφάσισα να αναζητήσω την αγάπη, εκεί που κανείς θα θεωρούσε πως δεν έχει θέση, δεν έχει λόγο ύπαρξης, μέσα στα μουσεία. Αλλά τελικά υπάρχει, όταν την κουβαλάμε μέσα μας. Πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε γονείς? Πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε όλα τα ενήλικα παιδιά ενός γονέα. Γιατί θεωρώ ότι είναι αυτό ακριβώς το προσωπικό μας ταξίδι. Αυτό βλέπουμε μέσα από την αφηγήτρια. Το δικό της ταξίδι από το έχω μία μητέρα και αυτή έχει την ευθύνη για τη ζωή μου, μέχρι το τώρα αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη της ζωής μου. 17.653 χιλιόμετρα, αυτό πρόλαβα να διαβάσω στην περίληψη του βιβλίου. Και γιατί αυτή η περιπλάνηση μέσα σε μουσιακούς χώρους? Όντως, τόσα ήταν περίπου ο αριθμός των χιλιόμετρων που δίνησα μέσα σε ένα καλοκαίρι, το καλοκαίρι πριν την πρώτη καραντίνα. Ναι. Γιατί πρώτα απ' όλα τα μουσεία για μένα είναι ένας χώρος έκφρασης, ελευθερίας, οπότε ήθελα να ξεκινήσω αυτό το ταξίδι το οποίο ήταν εξωτερικό αλλά και κυρίως εσωτερικό. Αυτή η αναζήτηση της αγάπης και της αποδοχής σε κάθε έναν από τους σταθμούς του, στο Λονδίνο, στη Βιέννη, στη Γερμανία, στην Αθήνα, όπου έχω να σας πω μάλιστα ότι όταν βρέθηκα στο Λονδίνο αποφάσισα ότι πρέπει να επιστρέψω στην Αθήνα, γιατί όντας μέσα στο Βρετανικό Μουσείο και έχοντας τριγύρω μου όλα αυτά τα κομμάτια ενός ολόκληρου, συνειδητοποίησα ότι εγώ θέλω μέσα από το έργο μου να ενώσω τα κομμάτια του Παρθενώνα. Οπότε έτσι αποφάσισα ότι η Αθήνα θα ήταν και ο τελικός μου προορισμός. Τηλεθεατές μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ενήλικες τηλεθεατές όπως είπατε κι εσείς. Πώς μπορεί να διαμορφώσει και να οικειοποιηθεί κάποιος με την συγκεκριμένη τέχνη? Να είμαστε εμείς δηλαδή. Θεωρώ ότι ο καθένας έχει το δικό του μονοπάτι και αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον. Ακόμα και στη δράση μου ως art therapist, όταν έχω κάποιο άτομο, δεν έχω κάποιον τυφλοσούρτη με τον οποίο μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάμε από αυτό το σημείο και και φτάνουμε στην αυτογνωσία, στην αυταξία, στην αποδοχή και την αγάπη του εαυτού. Ο καθένας μας έχει το δικό του μονοπάτι. Μπορεί για κάποιον να είναι μέσα από την art therapy, για άλλον μέσα από την ψυχοθεραπεία. Υπάρχουν αμέτρητες μέθοδοι και αυτό είναι τόσο ωραίο. Και αυτό που θέλω εγώ μέσα από το βιβλίο μου είναι να προσκαλέσω τους ανθρώπους να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν με θάρρος το δικό τους προσωπικό μονοπάτι. Καλοτάξιδο το βιβλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Οι εκδόσεις μας είναι εκδόσεις Φιλάτος. Ναι. Και το ταξίδι μας ξεκίνησε από χτες. Όποιος θέλει μπορεί να προπαραγγείλει το βιβλίο στο site των εκδόσεων Φιλάτος. Να είστε καλά, κυρία Τσακυράκη. Τους χαιρετισμούς μας. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα και σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.